Δημοσιογράφος από την Ολλανδία, ερώτηση προς τον Αντιπρόεδρο Τίμερμανς. Μετά από αυτή τη συζήτηση που κάνατε, μπορείτε να μας πείτε αν η Κομισιόν έχει την πρόθεση να προτείνει μια κλίδα κατανομής των μεταναστών μεταξύ των κρατών μελών. Και δεύτερον, υπάρχει πρόθεση να ξανασυζητηθεί το θέμα του Δουβλίνου. Τρίτον, για τον προϋπολογισμό, είχε πει ο κύριος Γιούνκερ ότι θα αυξηθεί ο προϋπολογισμός. Κατά πόσο θα ή θα έπρεπε να αυξηθεί ο προϋπολογισμός, κατά τη γνώμη σας? Για τις δύο πρώτες ερωτήσεις σας, να σας πω το γενικό πνεύμα της συζήτησης ποιο ήταν. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα εφιστάμενα μέσα και εργαλεία που έχουμε. Απλώς να συνεργαστούμε και να τα χρησιμοποιήσουμε καλύτερα. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν τους κανόνες με τον ίδιο τρόπο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα πρέπει να ενισχύσουμε με μια καλύτερη συνεργασία μαζί τους. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα το κύριο σήμερα. Υπάρχουν πολλές διαφορές. Δεν έχουμε την πρόθεση προς το παρόν να αλλάξουμε το σύστημα. Ίσως αργότερα στο μέλλον μπορεί να κάτι τέτοιο να είναι αναγκαίο. Αλλά σήμερα το καθήκον μας είναι να βελτιώσουμε το σύστημα, να λειτουργήσει καλύτερα με τους υφιστάμενους κανόνες προτού αρχίσουμε να συζητούμε αλλαγή ενδεχομένως των κανόνων. Τρίτη ερώτηση την ξέχασα. Για τη Frontex και τον προϋπολογισμό της. Αν θέλουμε η Frontex να λειτουργήσει καλύτερα και να κάνει περισσότερα πράγματα, θα χρειαστεί περισσότερους πόρους. Θα πρέπει να το συζητήσουμε αυτό και θα το συζητήσουμε ετοιμάζοντας το εγγραφό μας, θα το συζητήσουμε και με τα κράτη-μέλη. Έκανε και κάποιες δηλώσεις ο πρόεδρος Γιούνκερ, αλλά θα τονίσω αυτό που είπε και ο Δημήτρης. Η Frontex δεν είναι συνοριοφυλακή ευρωπαϊκή. Συνεργάζεται και βοηθάει τα κράτη-μέλη υπό την ευθύνη των οποίων εξασφαλίζεται η προστασία των εξωτερικών μας συνόρων. Επόμενη ερώτηση, παρακαλώ. Frankfurter Allgemeine Zeitung. Να επανέλθω στα όσα διεμήφθησαν στη Μεσόγειο και τους και τις προηγούμενες εβδομάδες. Λέτε ότι σώθηκαν χιλιάδες ζωές, όμως μόλις στο τέλος του προηγούμενου χρόνου έληξε η ιταλική επιχείρηση Mare Nostrum. Οπότε τι θα πρέπει να γίνει επιπλέον του Τρίτονα και του Frontex? Οι Ιταλοί έχουν υποβάλει προτάσεις και ποιες είναι οι δικές σας ιδέες για να κλείσει αυτό το κενό? Είπατε κι εσείς ότι θα πρέπει να γίνει πραγματικότητα η αλληλεγγύη και να σταματήσουν οι κατηγορίες. Θα ήθελα να είμαι σαφής. Ο Τρίτον δεν είχε ποτέ σκοπό να αντικαταστήσει την ευθύνη της Ιταλίας. Με αιτήσιο προϋπολογισμό περίπου 9 εκατομμύρια ευρώ, δεν υπήρξε ποτέ τέτοια σκέψη. Ο Τρίτον, όπως γνωρίζετε, υποστηρίζει τις προσπάθειες της Ιταλίας και των κρατών μελών να ελέγξουν τα σύνορά τους. Κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να το καταφέρει αυτό μόνο του. Η αλληλεγγύη, όπως είπα και στην αρχή μου παρέμβαση, δεν είναι σλόγγαν, είναι αναγκαιότητα. Και αυτό είναι το πνεύμα που ορίζει την πολιτική μας επ' αυτού. Όσον αφορά την αρχική σας παρατήρηση για το τι συνέβη σήμερα, κάθε ζωή που χάνεται είναι μια ζωή παραπάνω που δεν θα έπρεπε να έχει χαθεί. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις στις ιταλικές ακτές. Δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμη συγκεκριμένα νούμερα. Δεν γνωρίζουμε ακόμη. Είμαστε σε συνεχή επαφή με τον Frontex που συμμετέχει σε αυτήν την επιχείρηση. Lorenzo Consoli from Ask News Italy. Από την δημοσιογράφος από την Ιταλία, ερώτηση που ακολουθεί την προηγούμενη κατά κάποιο τρόπο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προσπάθησε να αλλάξει
το μήνυμα που έρχεται από την Ευρώπη και από την Ιταλία ότι δεν υπάρχει πλέον η Mare Nostrum, μόνο η επιχείρηση Τρίτων υπάρχει, που είναι μικρότερη. Οπότε διακινητές, μη στέλνετε σκάφη με μετανάστες, γιατί δεν θα μπορέσουμε να τους σώσουμε. Έγινε μια τέτοια τάση και υπήρξε μια απόφαση, κάποιοι θεωρούν, να μην συνεχιστεί το Mare Nostrum για αυτό το λόγο, για να περάσει αυτό το μήνυμα. Δεν δούλεψε αυτό όμως. Οι διακινητές στέλνουν περισσότερους παράνομους μετανάστες από ό,τι παλιότερα. Ερωτώ λοιπόν, θεωρείτε ότι ήταν λάθος να πείσετε την Ιταλία να σταματήσει την επιχείρηση Mare Nostrum και να αντικατασταθεί αυτό από την επιχείρηση Τρίτων? Δεν θεωρείτε ότι καλό θα είναι να ξεκινήσει μια νέα επιχείρηση Mare Nostrum η Ιταλία, ώστε να μην χαθούν περισσότερες ζωές στη θάλασσα? First of all, let me be clear on that. We do not talk with smugglers. There is no space for a dialogue with them. We are determined to fight smuggling. Κοιτάξτε, δεν συνομιλούμε με τους διακινητές. Τους αντιμετωπίζουμε και τους καταπολεμούμε. Είναι σαφές αυτό. Δεύτερον, η Frontex βοηθάει τα κράτη-μέλη να προστατεύσουν τα σύνορα. Δεν μπορεί να κάνει επιχειρήσεις διάσωσης, έρευνας και διάσωσης κοντά στις λιβικές ακτές. Συμφωνώ πλήρως ότι θα πρέπει να εμβαθυνθεί και να ενισχυθεί η συνεργασία με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης στη και γύρω από τη Λιβύη. Και είστε Ιταλός δημοσιογράφος, θα θυμάστε πριν από ένα μήνα συναντηθήκαμε στη Ρώμη και συναντηθήκαμε με χώρες καταγωγής, προορισμού και διέλευσης. Λοιπόν, ήταν η πρώτη φορά που όλες οι χώρες αυτές προσεκλήθησαν να συμμετάσχουν και να μοιραστούμε τις ευθύνες. Και ο διάλογος, η συζήτηση αυτή θα συνεχιστεί στο προσεχές μέλλον. Η Κομισιόν θα συνεχίσει τις προσπάθειές της στα πλαίσια των διαδικασιών Χαρτούμ και Ραμπάτ. Αλλά πήραμε μία απόφαση ότι θα βοηθήσουμε την Ιταλία στις προσπάθειές της. Την περασμένη εβδομάδα εδώ σας είχα πει ότι η Ιταλία δεν είναι μόνη της. Η Ευρώπη της συμπαραστέκεται για την καταπολέμηση της λαθρέας διακίνησης και για την εξεύρεση λύσεων σε αυτά τα τόσο σημαντικά θέματα που είναι πολύ ψηλά στις προτεραιότητες όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της Ευρωπαϊκής Κοινής Γνώμης. Να προσθέσω κάποια γενικά σχόλια κι εγώ. Αν ανακαλύψαμε κάτι τον τελευταίο χρόνο είναι ότι αυτό που ήταν Mare Nostrum τώρα το θεωρούμε ως Europa Nostra, γιατί αυτά τα πράγματα έχουν επιπτώσεις σε όλους μας και κάποιοι που θεωρούν ότι οι χώρες που είναι πιο κοντά στο πρόβλημα πρέπει να αναλάβουν όλη την ευθύνη, έχει αλλάξει αυτή η συμπεριφορά, γιατί όλοι βρισκόμαστε στην ίδια κατάσταση. Η Γερμανία πέρσι και φέτος θα έχει 500,000 πρόσφυγες. Η Σουηδία έχει το υψηλότερο κατά κεφαλή αριθμό προσφύγων. Λοιπόν, η έκφραση της αλληλεγγύης σημαίνει ότι θα πρέπει να δεχτούμε το γεγονός ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα που θίγει και αφορά όλα τα κράτη-μέλη. Edward Mackin. Edward Mackin. Sorry. Can you hear me? Yeah. Κάποιος άλλος παίρνει το λόγο. Τηλεόραση 2, Δανία. Αναφέρομαι και στους δύο κυρίους. Είπατε και οι δύο ότι θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη αλληλεγγύη. Αλλά τι εννοείτε με αυτό?
Δηλαδή τα κράτη-μέλη έχουν συνειδητοποιήσει ότι πρόκειται για κοινό πρόβλημα. Τι περιμετρεύουν τώρα από τα κράτη-μέλη, συγκεκριμένα στο να καταδείξουν μεγαλύτερη αλληλεγγύη? Καταρχήν, δεν θα πάμε εμείς στα κράτη-μέλη για να τους ζητήσουμε κάτι. Τα κράτη-μέλη μας ζητούν και ζητούν το ένα από το άλλο να είναι πιο δραστήρια. Οπότε είναι σαφές ότι υπάρχει μια αίσθηση επίγοντος. Δεν είναι κάτι που το βλέπει μόνο η Επιτροπή, είναι αίσθηση που μας έρχεται και από το Συμβούλιο. Και ιδιαίτερα από το Συμβούλιο. Αν εργαστούμε στη βάση των 4 γραμμών, μόλις εξήγησα, θα δημιουργήσουμε ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα ασύλου, μια πιο αποτελεσματική προστασία συνόρων και μια πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και την καταπολέμηση των δομών του οργανωμένου εγκλήματος που οργανώνουν και αυτή την λαθρέα διακίνηση. Ο Δημήτρης επίσης αναφέρθηκε στο θέμα, στο ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το τεράστιο και περίπλοκο πρόβλημα με μια σφαιρική προσέγγιση. Και αν εργαστούμε στη βάση των 4 γραμμών, θα δημιουργήσουμε ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα. Και αυτό είναι επίγον. Γι' αυτό επιταχύνουμε τα σχέδιά μας. Και γι' αυτό, αν θέλετε, τα επιταχύνουμε κατά 2 μήνες την όλη διαδικασία. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι σε αυτά που μόλις είπε ο κύριος Αντιπρόεδρος. Τι εννοούμε με την αλληλεγγύη, το πρακτικούς όρους. Αναφέρομαστε όλοι στην επαναγκατάσταση. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, τι ακριβώς χρειάζεται. Έχω αναφέρει ήδη ότι χρειαζόμαστε περισσότερους νόμους τρόπους για να φτάνουν ασφαλώς στην Ευρώπη οι άνθρωποι, να αποφεύγουμε θανάτους στη Μεσόγειο και αλλού. Ζήτησα επίσης περισσότερες θέσεις επανεγκατάστασης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη ζήτησε 36.000 θέσεις. Γι' αυτό η Επιτροπή θα ηγηθεί ενός φόρουμ και ενός πιλωτικού σχεδίου για τη βελτίωση επανεγκατάστασης στη βάση της αρχής των επιμερισμένων ευθυνών. Πρακτικά η ευθύνη, αν θέλετε, αντικατοπτρίζει την αλληλεγγύη επί τόπου. Από τον Observer, ερώτηση για τις χώρες καταγωγής. Κάποιες από αυτές είναι δικτατορίες. Τι συνεργασία μπορεί να έχετε μαζί τους? Και δεύτερον, για τις οδούς νόμιμης μετανάστευσης, τι εννοείτε, ότι να μπορεί κανείς να πάει στις πρεσβείες των ευρωπαϊκών χωρών στη χώρα τους και να προχωρήσει έτσι? Ελέγχθη πριν απάντηση του Επιτρόπου Αβραμόπουλου. Το είπαμε και πριν, θα πρέπει να θεσπίσουμε κανόνες για την νόμιμη μετανάστευση. Δηλαδή, αυτοί που θέλουν να ζητήσουν άσυλο να μπορούν να το κάνουν στη χώρα καταγωγής τους. Ήδη σχεδιάζουμε να διορίσουμε ακολούθους μετανάστευσης στις αντιπροσωπείες μας στις χώρες αυτές. Τώρα, για το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας, δεν είμαστε αφελής το γεγονός ότι στα πλαίσια της διαδικασίας του Χαρτούμ και του Ραμπάτ ότι συζητούμε με δικτατορικά καθεστώτα, δεν σημαίνει ότι τα νομιμοποιούμε. Δεν τους δίνουμε καμία δημοκρατική ή πολιτική νομιμότητα. Αλλά πρέπει να συνεργαστούμε σε ένα τομέα όπου αποφασίσαμε. Ποιος είναι ο τομέας αυτός? Η καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης και του τράφικινγκ. Και ξέρετε ότι πρέπει να το κάνουμε αυτό. Δεν αγνοούμε ότι κάποιες χώρες, δεν θέλω να τις αναφέρω τώρα εδώ, ότι κάποιες από τις χώρες αυτές καταγωγής είναι η ρίζα του προβλήματος μας. Συνομιλούμε μαζί τους και τους θέτουμε ενώπιον των ευθυνών τους. Αλλά επαναλαμβάνω ακόμα μια φορά, δεν τους δίνουμε καμία πολιτική ή δημοκρατική νομιμότητα στα καθεστώτα αυτά. Ευχαριστώ. Τελευταία ερώτηση, παρακαλώ.
Hi, I'm Antonio Vergado from the Spanish Public Radio. Από το Ισπανικό Δημόσιο Ραδιόφωνο, ένα ερώτημα. Αν δεν κάνω λάθος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διερευνά ή τουλάχιστον σε διαβούλευση με την Ισπανική κυβέρνηση για τους τρόπους με τους οποίους η Ισπανική κυβέρνηση προσπαθεί να σταματήσει παράνομη μετανάστες, Θεούτα και Μελίγια. Έχετε κάποια συγκεκριμένη απάντηση στο θέμα αυτό και αν ο Επίτροπος Αβραμόπουλος θα επισκεφτεί σε δύο εβδομάδες περίπου την Θεούτα και τη Μελίγια. You are better informed than me. Είστε καλύτερα ενημερωμένος από μένα. Ξέρετε τις ημερομηνίες των επισκέψεων μου στη Μελίγια, ναι. Έχω την πρόθεση να πάω. Το υποσχέθηκα στον Υπουργό Εσωτερικών της Ισπανίας. Και οι συνεργάτες μου εργάζονται για να προετοιμάσουν αυτή την επίσκεψη προκειμένου να είναι θετική και επιτυχημένη. Γνωρίζω ότι η Ισπανία καταβάλει μεγάλες προσπάθειες αυτή τη στιγμή. Στους τομείς που αναφέρατε προηγουμένως. Αλλά θα πρέπει βεβαίως και εγώ ίδιος να δω ποια είναι η κατάσταση επί τόπου. Κατανοείται ότι είναι δύσκολο για μένα να εκφράσω τώρα άποψη. Όταν θα επανέλθω θα τα ξαναπούμε και θα σας ενημερώσω για την επί τόπου εμπειρία μου. Από την άλλη, βεβαίως, συνεργαζόμαστε με τις ισπανικές αρχές προκειμένου να δώσουμε ένα τέλος σε ένα πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί σε αυτό το τμήμα της Ισπανίας. Φοβάμαι δεν έχουμε άλλο χρόνο για ερωτήσεις. Οι κύριοι Επιτροπές θα πρέπει να φύγουν. Θα τα ξαναπούμε στις 2.30 για την συνέντευξη τύπου του Πρόεδρου Γιούνκερ.